Ποιο ραντεβού έχουμε εδώ στους Δελφούς, κυρία Τριχόπουλου? Είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική συνάντηση και υπάρχει τρόπος να παρουσιάσεις καινούριες ιδέες, να ανταλλάξεις ιδέες. Ναι, νομίζω είναι ένας πάρα πολύ καλός θεσμός. Και χαίρομαι που σας βλέπω και εσάς πάλι. Και είναι σημαντικό για τους διοργανωτές που ενσωματώνουν σε ένα σχεδόν αμιγώς οικονομικό φόρουμ την αξία της διατροφής, γιατί φαντάζομαι και για να υπάρξει παραγωγή πρέπει να υπάρχει καλή υγεία. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό ήταν η προσέγγιση την οποία παρουσιάσαμε στη δική μου ομάδα που είχαμε μια παρουσίαση. Ότι πλέον η διατροφή είναι ένα μέρος ενός μιας βιώσιμης ανάπτυξης και ενός βιωσίμου περιβάλλοντος. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε βιώσιμη διατροφή, δεν μπορεί να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον, το οποίο είναι άμεσα συνδεμένο με την οικονομία. Εσείς μιλήσατε για τα παραδοσιακά προϊόντα και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για το τύρι και την ελιά. Τον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας ελιάς. Δηλαδή η ελιά, ο παραδοσιακός τρόπος επεξεργασίας ελιάς είναι με άλμη και όχι με καυστικό νάτριο. Με το να κάνουμε το καυστικό νάτριο, κατά κάποιο τρόπο γίνεται η ορίμασή της, η ζύμωσή της μέσα σε 2 μέρες, ενώ εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι αργά, επί εβδομάδες μέσα στην άλμη. Με τον τρόπο του καυστικού νατρίου χάνει και άρωμα και γεύση και πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες. Την τσακιστή ελιά την αποφεύγουμε με το αλάτι, δηλαδή το χοντρό? Είναι ανθυγιεινή? Γενικώς θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει τις ελιές πριν τις φάμε να τις βάζουμε σε λίγο νερό για να φύγει το πολύ αλάτι. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά εγώ μιλάω για τον τρόπο επεξεργασίας, ναι, τον παραδοσιακό, ναι. Γιατί γίνεται πολύ συχνά για λόγους ταχύτητος, γιατί είναι ένα κέρδος στον παραγωγό. Δηλαδή είναι άλλο να οριμάζει ελιά 2 μήνες και άλλο να οριμάζει ελιά 2 μέρες. Λοιπόν, επισημάναμε αυτό και όπως επισημάναμε ότι υπάρχει μια καινούργια νομοθεσία στην οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί παραδοσιακά τυριά τα οποία παρασκευάζονται με μη παστεριωμένο γάλα και με γυβίσιο γάλα, τα οποία είναι μοναδικά στην Ευρώπη, θα έλεγα. Είναι υψηλής γεύσης, υψηλής διατροφικής αξίας, γιατί το γίδινο γάλα είναι πολύ καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο. Και έτσι αναφερθήκαμε στα ευαίσθητα κατά κάποιο τρόπο τυριά που πάνε να χαθούν, γιατί ούτε ο κόσμος τα ξέρει και μέχρι πρόσφατα δεν επιτρεπόταν η εμπορία τους. Τώρα όμως υπάρχει μια νομοθεσία για τον τρόπο παρασκευής τους, οπότε είναι εφικτή εμπορία που ελπίζουμε να επιζήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Τριχόπουλου. Να είστε καλά.